Τα Τρίκαλα και ο Μήλος των Ξωτικών είναι το επίκεντρο της συνάντησης των τρικαλινών εθελοντικών ομάδων με τους υπεύθυνους του οργανισμού Let's Do It Greece. Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Δημοτικού Κινηματογράφου, ο Δήμος Τρικαίων, η ομάδα εθελοντών του Δήμου και οι υπεύθυνοι της Let's Do It Greece καλούν σε συνάντηση πολίτες, ομάδες και φορείς που συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις του οργανισμού στα Τρίκαλα. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας Ενημέρωσης με κεντρικό σύνθημα «Ρίζες που μας ενώνουν» και στόχο την οργάνωση της μεγαλύτερης ταυτόχρονης εθελοντικής δράσης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, το Let's Do It Greece, στις 10 Μαΐου. Φιλοξενούμε αύριο Σάββατο την οργανωτική ομάδα του Let's Do It Greece στο Μήλο Ματσόπουλο και στόχο έχει αυτή η ομάδα πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν χρόνια τώρα στις περιβαλλοντολογικές δράσεις του Let's Do It που γίνονται εδώ και 10 χρόνια. Φέτος η ομάδα του Let's Do It Greece με μπροστάρι τον Νίκο τον Κιούση ξεκινάει μια πανελλαδική εκστρατεία από το Καλλιμάρμαρο στάδιο που έχει ξεκινήσει ήδη 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες στην Αρχαία Ολυμπία. Έχει σαν σκοπό πρώτον να γνωρίσει εκ του σύνυγκης όλους τους συνεργάτες που χρόνια συμμετέχουν και όλες τις εθελοντικές ομάδες, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει και ένα δίκτυο, να ενισχύσει αυτό το δίκτυο και πάνω απ' όλα με αυτή την συμβολική κίνηση να περάσει τα μηνύματα της περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης και σαφώς να εμπνεύσει και καινούργια και άτομα και καινούργιες ομάδες για να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Εμείς αύριο λοιπόν καλούμε όλους τους φορείς, συλλόγους, εθελοντικές ομάδες που έχουν περιβαλλοντολογική δράση στο Μήλο Ματσόπουλο, στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου, 12 ώρα το μεσημέρι, όπου θα είναι η ομάδα του Let's Do It Greece. Και μέσα από αυτή τη συνάντηση και θα έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μας που έχουμε ήδη καλές σχέσεις, θα συζητήσουμε και την κοινή δράση η οποία θα γίνει 10 Μαΐου και θα είναι ταυτόχρονη δράση σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα όμως είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλες δράσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού και σε τοπικό επίπεδο. Η διαδρομή ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου από το Καλλιμάρμαρο στάδιο και θα ολοκληρωθεί λίγους μήνες μετά στην Αρχαία Ολυμπία. Τα Τρίκαλα εν μέσω του ένατου Μήλου των Ξωτικών θέτουν τις βάσεις για τη μέγιστη δυνατή συνεργασία για τον εθελοντισμό και τις δράσεις των πολιτών. Λίγα λόγια για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε Let's Do It, τι είναι. Ουσιαστικά είναι μια ομάδα, δεν είναι ΜΚΟ, δεν είναι οργάνωση, είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά μέσα από μαθητικές οργανώσεις το 2009-2010, συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερες περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στην Πάρνηθα, προσπάθησαν και να ξαναδημιουργήσουν το δάσος με αναδασώσεις. Αυτό βγήκε λίγο πιο έντονα, μαζεύτηκαν και άλλοι σύλλογοι της περιοχής γύρω-γύρω και βλέποντας το μεγάλο παράδειγμα της Εσθονίας, η οποία κάθε χρόνο έχει το Let's Do It, δηλαδή μια μέρα που λέει ότι θα καθαρίσουμε τη χώρα μας, είπανε γιατί όχι να μην τον κάνουμε κι εμείς. Και πάνω σε αυτή τη λογική ξεκίνησε ο πρώτος πυρήνας του Let's Do It, ο οποίος ήταν σε επίπεδο Αθηνών, αλλά σιγά σιγά επεκτάθηκε και το μήνυμα πέρασε σε πολλούς δήμους, σε πολλές οργανώσεις. Έτσι που φτάσαμε πέρυσι να συμμετέχουν περισσότερο από 120.000 εθελοντές την ημέρα του Let's Do It. Έχει περιβαλλοντολογική συνείδηση και ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα να συμμετέχουν όσο περισσότεροι μπορούν. Είναι τελή η όλη προσπάθεια υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος δίνει το μήνυμα για καλύτερο μέλλον, καλύτερο περιβάλλον και ένα περιβάλλον το οποίο οφείλουμε να παραδώσουμε στις νέες γενιές. Είναι και σε τοπικό επίπεδο θα έλεγε κανείς ότι είναι ενθαρρυντικό που η νεολαία αρχίζει δραστηριοποιείται, ενεργοποιείται. Ήδη δειλά-δειλά έχουμε δει και το σπόρο του φαινομένου του Fridays for Future που έχει ξεκινήσει σε περισσότερες από 170 χώρες και παίρνει τη μορφή κινήματος των νέων. Μια αντίδραση απέναντι στο βάναυσο τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το περιβάλλον και στην προσπάθειά μας σαφώς να μειώσουμε τους ρήπους και να δώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον σε αυτό που μας αξίζει να ζούμε όλοι μας εμείς οι οικογένειες και τα παιδιά μας.